έτοιμο να υποδεχτεί και φέτος τους χιλιάδες επισκέπτες του που ακόμα και σε περίοδο πανδημίας εξακολουθούν να του δίνουν τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνης, είναι ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς, ο οποίος άνοιξε στις 22 Μαΐου από την νότια μονοείσοδο, δηλαδή από την Αγία Ρουμέλη, τηρώντας και φέτος με συνέπεια τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιτάσσει η πολιτεία. Γι' αυτό όλοι προσαρμοζόμαστε στις σχετικές οδηγίες, στα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε ασφαλείς να μπορούμε να βγούμε από αυτή τη λέλαπα και να μπορούμε υγιείς και δυνατοί να επισκεφτόμαστε τον Εθνικό Δρυμό. Οι εργαζόμενοι στον Εθνικό Δρυμό προκειμένου να κάνουν ακόμα πιο ελκυστικό το αξιοθέατο μοναδικού κάλους και αισθητικής αλλά και φυσικής αξίας, που όπως είναι γνωστό αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών, ολοκλήρωσαν τις εργασίες προσβασιμότητας από την είσοδο της Αγίας Ρουμέλης μέχρι και τη θέση Χριστός, ώστε το τμήμα αυτό να παρέχει ασφάλεια στους επισκέπτες. Έχω ενημέρωση ότι μπαίνει κόσμος, μπαίνουν τουρίστες, κάποια στιγμή μπαίνουν και γκρουπ από εκεί, διανύουν 2 χιλιόμετρα και βλέπουν τη μαγεία και τη μεγαλοπρέπεια του φαραγγιού, αντιλαμβάνονται τι γίνεται και επιστρέφουν πίσω. Ωστόσο, μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, οπότε και θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, εκτιμάται ότι θα έχει ανοίξει και το υπόλοιπο τμήμα του μονοπατιού. Ειδικά από το σημείο του οικισμού της Σαμαριάς και προς τα νότια, μέσα στο φαράγγι, υπάρχουν πολλές καταπτώσεις, υπάρχουν πολλές πέτρες στο κύριο μονοπάτι του οποίου πρέπει να καθαριστούν. Αισιοδοξούμε ότι τέλος της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή περίπου στις 5 Ιουνίου, θα ανοίξουμε το φαράγγι στο σύνολό του. Δεδομένου των δυσκολιών που υπάρχουν μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Σαμαριάς, οι αρμόδιες αρχές των Χανίων απευθύνουν έκκληση στους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ελέγχοντας πρωτίστως τη φυσική τους κατάσταση, πριν επιχειρήσουν να διασχίσουν το φαράγγι. Να το περνούν με τις οδηγίες των φυλάκων και των πινακίδων, να ενημερωθούν από πριν αν είναι πρώτη φορά για τις συνθήκες και φυσικά να τηρούν τις οδηγίες τις υγειονομικές, να μην συνοστίζονται, ώστε να μπορούν να το περάσουν με ασφάλεια. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, και φέτος οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η υπηρεσία της εστιάζονται στην έλλειψη προσωπικού, ωστόσο εκτιμά πως στο επόμενο διάστημα η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί μέσω των προσλήψεων των υποχειακών υπαλλήλων. Είμαστε σε διαρκής επικοινωνία με τις συντονίστες αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και με την κεντρική υπηρεσία, με το ΙΠΕΝ, προσπαθώντας με προτάσεις αλληλοσυμπληρώσεις να γίνει το καλύτερο για αυτό το χώρο.